Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μια καινούργια εκπομπή μαγειρικής ταξίδι γεύσεων. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί επέλεξα να κάνω δύο πολύ ωραίες συνταγές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και ειδικά η μία είναι και διαφορετική από αυτές που ξέρετε. Και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Είναι μια δική μου συνταγή που τη φτιάχνω στο σπίτι και αρέσει πάρα πολύ. Είναι σολομός ποσέ, που αλλά θα τον ποσάρουμε όχι σε νερό, αλλά σε γάλα, με σκόνη, σάφραν και αυτά. Και έτσι όλα αυτά θα συνδυάσουν το φαγητό που θα το συνοδεύσουμε με μία μπουρέ γλυκό πατάτας. Άρα φανταστείτε ένα σολομό με ένα μπουρέ γλυκό πατάτας και μία ωραία σάτσα που θα φτιάξουμε μαζί, θα τρελαθείτε. Και επίσης θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο μους σοκολάτας. Το πιο εύκολο μους που υπάρχει, που έχετε δει, που έχετε δοκιμάσει και το πιο ευγεστό. Και αν κάνω λάθος, να μου στείλετε μία και να μου πείτε «Σάβα, αυτό δεν μ' άρεσε». Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Σολομός ποσέ με σάφραν και φρέσκα κρέμα και πουρέ γλυκό πατάτας. 200 ml ζωμό λαχανικό, 100 ml φρέσκα κρέμα, 100 ml γάλα, 10 γραμμάρια σκόνη σαφράν, 5 ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, ένα καρότο κομμένο σε μικρά κυβάκια, ένα κόκκινο πιπέρι κομμένο σε μικρά κυβάκια, κουρκουμά, αλάτι, πιπέρι, 20 γραμμάρια άραβο σιτάλευρο, 50 ml νερό για το πουρέ γλυκό πατάτας, 1 κιλό γλυκό πατάτες, 500 ml γάλα γκαρίδας, 500 ml νερό, 10 γραμμάρια ginger, 10 γραμμάρια καπνιστή πάπρικα και λίγο αλάτι. Για το μους σοκολάτας με θρηματισμένο μπισκότο, 250 ml φρέσκα κρέμα γάλακτος, 250 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 20 ml λικέρ πορτοκάλι, 5 ml κύλισμα βανίλιας, 100 γραμμάρια μπισκότα digestive θρηματισμένα, 4 φράουλες και 100 γραμμάρια φουντούκια καβουρδισμένα και θρηματισμένα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Εύκολα υλικά, υλικά που τα βρίσκετε στην αγορά και υλικά που σας αρέσουν. Έχω βάλει νερό να ζεσταθεί εδώ. Θα το ανάψω τώρα, έτσι για να ξέρετε τι έχω φτιάξει μέχρι τώρα. Και ο λόγος που έχω βάλει το νερό να ζεσταθεί είναι για να φτιάξουμε μπεν μαρί. Τι είναι το μπεν μαρί? Μπεν μαρί είναι αυτό το σκεύος που θα βάλουμε από πάνω από την κούπα και θα λιώσουμε τη σοκολάτα. Βάζω μια κατσαρόλα δηλαδή με νερό ζεστό και από πάνω τη σοκολάτα που θα ρίξω μέσα. Και ο λόγος είναι για να ζεσταθεί και να λιώσει η σοκολάτα. Τώρα, εάν έχετε microwave στο σπίτι σας, νομίζω ξέρετε όλη τη διαδικασία πως λιώνουμε μια σοκολάτα μέσα στο microwave. Θα την πω έτσι λίγο γρήγορα. Θα τη βάλετε σε ένα μπολ γυαλίνο και θα τη βάζετε ένα λεπτό στο microwave και να την ανακατεύετε με το κουτάλι και να ξαναβάζετε ακόμα ένα λεπτό μέχρι να λιώσει τελείως η σοκολάτα. Τώρα, όσοι δεν έχετε microwave, θα κάνετε τον Ben Marie όπως φτιάχνω και εγώ τώρα. Και είναι και αυτό πολύ εύκολο και απλό. Μία ζεστή κατσαρόλα με νερό και από πάνω τον μπολ το σκεύος όπου θα λιώσει η σοκολάτα. Θα προσέξετε μόνο να μην βγαίνει η ζέστη από τα πλάγια. Και σε λίγο θα αρχίσει να λιώνει και θα δείτε τη διαδικασία. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε την γλυκοπατάτα. Το πουρέ γλυκοπατάτας. Έχω μία γλυκοπατάτα, την έχω καθαρίσει και θα την κόψω σε μικρά κυβάκια. Μ' αρέσει πολύ η γλυκοπατάτα. Είναι έναν υλικό που ξεκίνησα και το βάζω στις κουζίνες μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πολύ ευγεστό και πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι παχυντικό, δεν έχει αυτό που έχει και η πατάτα, πολύ παχυντικό. Η γλυκοπατάτα είναι και πολύ ευγεστή. Και αν δεν την έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε τη και θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τώρα θα τα βάλω τη γλυκοπατάτα μου σε μία κασαρόλα, πολύ απλά. Τα μεγάλα κομμάτια θα τα κόψω ακόμη λίγο πιο μικρά για να βοηθήσω το ψήσιμο. Τώρα θα βάλω λίγο ginger μέσα στη γλυκοπατάτα. Του πάει πάρα πολύ. Καθαρίζω τα πλαϊνά από τον ginger. Θα του δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Αυτό θα γίνει πουρέ, μη σας ανησυχεί, αλλά θα βοηθήσουμε λίγο στο ψήσιμο για να βγει καλύτερο. Και τώρα θα φύγω αυτά
Αυτό θα το ανάψω και θα βάλουμε μέσα γαλαγκαρίδας. Του πάει πάρα πολύ. Δοκιμάστε το. Τώρα, αν δεν σας αρέσει το γαλαγκαρίδας και θέλετε να φτιάξετε πουρέ γλυκοπατάτας, κάντε τη διαδικασία, αλλά να βάλετε μέσα νερό. Το γαλαγκαρίδας θα του δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και δοκιμάστε το, θα δείτε, είναι πολύ ωραίο. Θα βάλουμε πιπέρι. Λίγο αλάτι. Και λίγη πάπρικα. Και θα το αφήσω εδώ να σιγοψηθεί η γλυκοπατάτα μου μέχρι να φτιάξω σολομό μου. Πάμε να δούμε λίγο τη σοκολάτα πώς έχει γίνει. Ήδη ξεκίνησε και λιώνει η βάση. Αν δείτε, οι άκρες έχουν ξεκινήσει και λιώνουν. Δεν βιαζόμαστε. Ξεκίνησε να λιώνει. Θα το αφήσω ακόμη λίγο να λιώσει τελείως. Και τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε τώρα τη φρέσκα κρέμα μας μέσα στο μίξερ για να φτιάξουμε μια σαντιγί. Όπως έχω πει, ίση ποσότητα φρέσκας κρέμας μαζί με ίση ποσότητα σοκολάτας. Το χτυπάμε μέχρι να γίνει μια ωραία σαντιγί. Και τώρα, για το σολομό, θα το δούμε λίγο, ταξί μια χαρά. Και τώρα, σε αυτό το κατσαρολάκι θα φτιάξουμε το σολομό μας. Αυτός ο σολομός τώρα, τι το κάνει πολύ διαφορετικό. Ο σολομός αυτός είναι ψημένος μέσα σε ποσέ. Και ο ποσέ ψήνεται μέσα και σιγοψήνεται. Όταν σιγοψηθεί εδώ θα πάρει τα αρώματα του, τη γεύση του και όλα αυτά. Και αυτό το κάνει πολύ σημαντικό. Θα δυναμώσω ξανά την ταχύτητα για να μ' ακούτε. Και να γίνει καλύτερη και η σαντιγή. Και τι κάνουμε. Θα βάλουμε φρέσκα κρέμα. Το γάλα. Λίγο νερό. Και μέσα σε αυτό το μείγμα θα ψιλοκόψουμε τα αρωματικά μας. Φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο. Πολύ ωραίο το κρεμμυδάκι μας. Μας αρέσει πάρα πολύ στις συνταγές. Δίνει μια ξεχωριστή γεύση. Λίγο καρότο σε μικρούς κύβους. Τον μπρουνουάς που λέω και σας αρέσει. Σαν τη γη είναι έτοιμη. Θα την αφήσω εκεί για λίγο. Κόβω το καρότο σε μικρά κυβάκια. Πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Όταν είναι ομοιόμορφα, είναι και πολύ ωραία εμφάνιση όταν τελειώσουμε το πιάτο μας. Και να βάλω και λίγο πιπεράκι σε μικρούς κύβους. Αυτά τα βάζω για να μου δώσουν και ωραία εμφάνιση, αλλά και γεύση και χρώμα. Δεν σας αρέσει κάτι από αυτά, βάλτε κάτι που σας αρέσει εσάς. Αλλά με αυτά τα υλικά που φτιάχνω και να το δοκιμάσετε, είναι τρομερό σε γεύση και θα το δείτε κι εσείς. Κόβουμε το πιπεράκι και αυτό σε μικρούς κύβους.
Και θα βάλουμε μέσα το σολομόν τώρα. Σολομόν στο φιλέτο είναι εξαιρετικό, με το δέρμα του, πολύ ωραίος. Τι θα κάνουμε τώρα, θα το βάλουμε μέσα έτσι και θα τον αφήσουμε εδώ να ψηθεί μαζί με όλα τα υλικά. Αλλά τώρα θα ανάψω τη φωτιά, έτσι ώστε να σιγοψηθεί και να δώσει εξαιρετικό άρωμα και γεύση. Θα προσθέσουμε μέσα αλάτι, πιπέρι, και λίγο σαφρά. Και ποιος είναι ο σκοπός? Όταν σιγοψηθεί αυτός ο σολομός, όλη αυτή η γεύση που θα μείνει μέσα θα δέσουμε και θα κάνουμε τη σατσούλα μας. Άρα, 2-1, στο ίδιο τηγάνι θα ψήσουμε το σολομό, αλλά θα κάνουμε και μία σάτσα. Και αυτό θα κάνει πολύ ξεχωριστό το πιάτο μας. Να δούμε λίγο τη σοκολάτα. Έχει λιώσει σχεδόν. Εξαιρετική. Επιλέξτε σοκολάτα γάλακτος ή μαύρη σοκολάτα, όχι λευκή για αυτήν τη συνταγή. Δεν τη συστήνω. Και τώρα τι θα κάνουμε? Ανοίξουμε τον κάδο του μίξερ. Να δούμε λίγο τη σαντιγή. Να δείξουμε λίγο τη σαντιγή πώς έχει γίνει. Πολύ ωραία. Εξαιρετική. Και τώρα θα την αρωματίσουμε. Μέχρι να λιώσει τελείως η σοκολάτα θα βάλουμε τη γεύση που θέλουμε. Λικέρ πορτοκάλι. Βανίλια, εχυλίσμα και θα βάλω και λίγο ξύσμα από πορτοκάλι μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλετε ζάχαρη σε αυτήν τη συνταγή. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως θα βγει αυτή η συνταγή. Πιστέψτε το, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Να σβήσω την κασαρόλα που έχουμε λιώσει τη σοκολάτα. Και τώρα, αυτό είναι το μυστικό που θα σας δείξω. Παίρνω, ανακατεύω πρώτα λίγο τη σαντιγή μαζί με όλη τη γεύση που βάλαμε μέσα, το πορτοκάλι, τη βανίλια και όλα αυτά, μυρίζει υπέροχα. Παίρνω λίγη-λίγη από τη σοκολάτα που έχουμε φτιάξει, που έχει λιώσει, και την προσθέτουμε μέσα στην κρέμα και ανακατεύουμε πολύ γρήγορα. Πολύ εύκολο όμως νομίζω. Και αν δείτε, η σαντιγή ξεκίνησε να παίρνει τα χρώματα της σοκολάτας. Θα προσθέσω όλη τη σοκολάτα μέσα, αλλά σιγά σιγά, γιατί δεν θέλουμε να κόψει φρέσκα κρέμα. Θέλουμε την υφή και την πυκνότητα της φρέσκας κρέμας, αλλά με γεύση σοκολάτας. Ανακατεύουμε. Μυρίζει εξαιρετικά εδώ. Το λικέρ που έχουμε βάλει του πάει πάρα πολύ. Τώρα εγώ έχω βάλει λικέρ πορτοκάλι. Αν σας αρέσει κάτι άλλο, προσθέστε μέσα στη θέση του λικέρ του πορτοκαλιού να βάλετε λικέρ φράουλας, λικέρ καφέ, του πάει πάρα πολύ. Επιλέγετε εσείς και φτιάχνετε και δημιουργάτε. Πάρτε τις ιδέες μας, χρησιμοποιάτε τις και πάρτε και εσείς κάτι που σας αρέσει μέσα. Αυτή είναι μαγειρική, να συνδυάζετε τις γεύσεις, τα αρώματα, να βλέπετε μια συνταγή και να χτίζετε πάνω σε αυτή τη συνταγή που είδατε. Τώρα, έχουμε βάλει όλη τη σοκολάτα. Έχει μείνει ακόμη λίγη. Για να βγει εξαιρετική συνταγή σας, πρέπει να μπει όλη η σοκολάτα μέσα. Να φύγω τον πολύ από εδώ. Και τώρα, να το δείξουμε λίγο πώς έχει γίνει. Εξαιρετικό. Θα την βάλουμε λίγο στο ψυγείο. Δεν είναι ζεστή, να σφίξει λίγο και να στήσουμε μετά τα ποτήρια μας. Πάμε να δούμε λίγο τις συνταγές μας εδώ.
Αν δείτε, έχει γίνει εξαιρετικό, πολύ ωραία η σάλτσα που ψήνεται μέσα σολομός. Φανταστείτε όλες αυτές τις γεύσεις βοηθάνε το σολομό να βράσει μέσα και δεν θα βγει βραστός όπως νομίζετε ζεστός σολομός. Αυτό θα ψηθεί μέσα στο γάλα, μέσα στο σάφρα, μέσα στην κρέμα και θα μου δώσει μια πολύ ωραία ξεχωριστή γεύση. Τώρα δεν σας αρέσει η φρέσκα κρέμα μέσα και αρέσει σας το γάλα, προτείνετε να προσθέσετε και γάλα γκαρίδας μέσα ή γάλα αμυγδάλου για να το φτιάξετε πιο υγιεινό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το σολομός εδώ θα σιγοβράσει, θα βγάλει τη γεύση του μέσα σε αυτήν τη σάτσα και θα δέσουμε και θα γίνει εξαιρετικό. Να βάλουμε, αν δείτε, βάζω λίγη σάτσα από πάνω, λίγο ζωμό και αν δείτε τα πιπέρια, τα καρότα που έχει από πάνω, είναι εξαιρετικά. Να το αφήσουμε εδώ να σιγοβράσει, να δούμε λίγο τι γλυκοπατάτα. Χρειάζεται σιγοψίσιμο και αυτή έτσι ώστε να ψηθεί η γλυκοπατάτα. Χρειάζεται πιο λίγο ψήσιμο η γλυκοπατάτα από την πατάτα την κανονική που ξέρουμε εμείς. Θα φύγω εδώ από αυτά. Να καθαρίσω λίγο εδώ. Να ξεκινήσουμε να στείλουμε το ποτήρι, το ωραίο το γλυκό μέσα σε ποτήρι του κοκτέιλ έτσι ώστε να μας δώσει μια ωραία γεύση. Όπως θα δείτε, εγώ έχω ήδη καμπουρδισμένα τα φουντούκια μου. Πώς καμπουρδίζουμε τα φουντούκια μας? Πολύ απλά. Θα πάρετε τα φουντούκια από την αγορά, θα τα βάλετε μέσα στο φούρνο και μετά θα τα αλέσετε. Πριν να τα αλέσετε όμως, να κλείσετε σε ένα σκεύος, να τα ανακοινήσετε λίγο για να φύγει η φλούδα. Η φλούδα πικρίζει. Και εγώ, αν δείτε περισσότερη φλούδα, δεν είναι πάνω στα φουντούκια. Αν τα δείτε τώρα, είναι πάρα πολύ ωραία. Αρωματισμένα, γιατί τα έχω καβουρδίσει. Χρειάζονται 5 λεπτά καβουρδίσμα αυτά. Μην τα βάλετε περισσότερο, γιατί μετά δεν θα είναι ωραία η γεύση τους. Αλλά τα καβουρδισμένα φουντούκια μας δίνουν εξαιρετική γεύση. Και όπως έχω πει στη συνταγή, να φύγω λίγο το σολομό γιατί ξεκίνησε και βράζει. Αν το δείτε, σχεδόν είναι έτοιμος. Να χαμηλώσω λίγο τη θερμοκρασία. Και αν δείτε εδώ, να συνεχίσω, τα μπισκότα digestive. Ή ό,τι θέλετε εσείς μπισκότα, μπορεί να βάλετε και ωραίο, μπορεί να βάλετε και ό,τι θέλετε μέσα σε μπισκότα να τα αλέσετε στο μίξερ σας. Πολύ ωραία, γεύση ωραία, βρίσκεται και έτοιμα θρηματισμένα μπισκότα, αν δεν έχετε μιξεράκι ή πάλι να τα βάλετε σε ένα σακουλάκι, να τα χτυπήσετε και να θρηματιστούν. Και να έχω επιλέξει δύο ωραία ποτήρια εγώ, του κοκτέιλ, που μου αρέσει αυτή η συνταγή με αυτό το ποτήρι. Θα βάλω λίγο μπισκότο στη βάση. Ο σολομός σιγοβράζει, η γλυκοπατάτα και αυτή το ίδιο. Θα βάλω λίγα εδώ καβουρδισμένα φουντούκια. Και τώρα, τι θα κάνουμε? Να πάρουμε το μείγμα από το μους σοκολάτας. Αν το δείτε τώρα, έχει σφίξει περισσότερο. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Και τι θα κάνουμε? Εγώ έχω ήδη αυτό το σακουλάκι της ζαχαροπλαστικής που το χρησιμοποιώ. Να πούμε ακόμη μια φορά πώς το φτιάχνουμε. Έχω πει πολλές φορές. Κόβω την άκρη της σακούλας μου και βάζω μια μύτη για να μου δώσει ωραίο σχήμα το μους. Και το βάζω σε αυτόν τον μπολ. Το κατεβάζω κάτω έτσι ώστε τα ρίξω μέσα στη σοκολάτα. Να μην μου φύγει, γιατί όταν είμαι μόνος μου και κάνω αυτή τη διαδικασία, τώρα δεν θα φύγει η σοκολάτα από μέσα που κάνω το μους. Θα ρίξω μέσα το μους, πολύ απλά. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το μους θα σας αρέσει πάρα πολύ. Φτιάξτε το και θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ εύκολο. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε λίγο από το μους στη βάση. Κοιτάξτε τι ωραία πυκνότητα μου βγάλε αυτό το μους.
Θα βάλω λίγα καβουρδισμένα φουντούκια, έτσι ώστε να υπάρχουν υφές μέσα στο ποτήρι. Πολύ σημαντικό στη μαγειρική να υπάρχουν υφές και να μην είναι ένα μόνο μους σε ένα ποτήρι. Να συνεχίσω και να ξαναβάλω λίγα φουντούκια και λίγο θρηματισμένο μπισκότο και να συνεχίσω τώρα περισσότερο. Είναι μια εύκολη συνταγή. Με αυτήν τη συνταγή μπορεί να φτιάξετε 5 ποτήρια του κοκτέιλ με τα υλικά που σας έχω πει. Δεν χρειάζεται ζάχαρη, το έχω πει. Γιατί η σοκολάτα γάλακτος που έχω βάλει έχει τη ζάχαρη του μέσα και του πάει περισσότερο όπως είναι αυτό. Φαίνεται η αίσθηση της σοκολάτας. Τώρα τι θα κάνω. Θα τα βάλω στο ψυγείο να σφίξει λίγο όπως είναι έτσι και μετά θα τα χρησιμοποιήσουμε να καρνίρουμε τα ποτήρια μας. Κοιτάξτε τι ωραίο ποτηράκι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Το πιο ωραίο και το πιο εύκολο επιδόρπιο μπορείτε να φτιάξετε. Και από κάτω η βάση με τον μπισκότο που του δίνει και μια ξεχωριστή υφή. Να τα βάλουμε λίγο στο ψυγείο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το σολομό. Φύγουμε και αυτόν τον πόλο από εδώ. Ο σολομός έχει σχεδόν ψηθεί. Δεν πρέπει να παρυψύνεται ο σολομός. Πρέπει να φαίνεται και λίγο. Αν κάποτε βλέπετε λίγο στο κέντρο λίγο νομό, να ξέρετε ότι είναι πολύ καλή. Πολύ καλός ο σεφ, γιατί δεν πρέπει να βαρυψηθεί ο σολομός ή αυτοί που το δημιουργάτε. Κάποιους τους αρέσει ο βαρυψημένο φυσικά, αλλά να μάθετε να τρώτε, να ξεκινήσετε να τρώτε και λίγο τα ομά, γιατί έχουν περισσότερη γεύση και περισσότερη υφή και καλύτερη πυκνότητα στο στόμα. Η γλυκοπατάτα ακόμη θέλει 5 λεπτά. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα αφαιρέσουμε το σολομό από το τηγάνι. Και θα δέσουμε τη σάτσα μας. Ο σολομός είναι εξαιρετικός. Θα αφήσουμε λίγο εδώ και θα συνεχίσουμε με το δέσιμο της σάτσας. Όπως έχω πει, λίγο κοφλάουερ με λίγο νερό. Ανακατεύουμε για να δέσουμε τη σάτσα μας. Ένα μικρό κουταλάκι. Ανακατεύουμε προσεκτικά. Διαλύθηκε το κοφλάουερ, το αραβοσιτάλευρο με το νερό. Και τι θα κάνουμε τώρα. Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά. Την ένταση της φωτιάς εδώ. Αφήσουμε λίγο να ζεσταθεί η σάτσα μας. Θα προσθέσουμε μέσα λίγα φρέσκα αρωματικά που έχουμε εδώ, έτσι ώστε να μας δώσει μια πολύ ωραία γεύση και στο σάτσα μας. Εγώ θα βάλω ψιλοκομμένο βασιλικό που μου αρέσει πολύ με ο σολομό και λίγα chives, το σχοινό πράσο. Τα βάζω μέσα στη σάτσα. Ανακατεύω λίγο. Και τέλος, θα προσθέσω και λίγο ξύσμα από λεμόνι. Άρα φανταστείτε αυτόν όλη η γεύση θα είναι μέσα στο σολομό. Και θα δέσουμε και η σάτσα μας 2-1 σήμερα. Και σολομό, αλλά μέσα στο σολομό που έχουμε ψήσει, έχουμε φτιάξει και την υπέροχη σάτσα. Τώρα, τι θα κάνουμε για να δέσουμε τη σάτσα μας.
Ρίχνουμε μέσα το αραβοσιτά λευρό με το νερό. Ανακατεύουμε. Και αν δείτε, έχει δέσει σάτσα. Και έχει γίνει εξαιρετική. Τώρα από σας εξαρτάται τι πυκνότητα θέλετε τη σάτσα. Θα το βάλω ακόμη λίγο εδώ. Και πρέπει να το αφήσετε λίγο μέσα στο τηγάνι το αραβοσιτά λευρό με τη σάτσα, έτσι ώστε να ψηθεί. Ήδη καταλαβαίνω, όπως το ανακατεύω, ότι έχει δέσει σάτσα. Θα δούμε λίγο και τις γλυκοπατάτες. Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμες και αυτές. Θα προσθέσω λίγο αλάτι και πιπέρι στη σάτσα μου. Και λίγο πιπέρι. Και η σάτσα μου είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι ωραία, τι ωραίο χρώμα έχει αυτή η σάτσα. Με τα λαχανικά μέσα. Την κάνει εξαιρετική και τα αρωματικά που έχω βάλει φυσικά. Θα βήγουμε και αυτό εδώ. Έχουμε τελειώσει με αυτά. Να σβήσουμε και το τηγάνι με τη σάτσα. Και τώρα να κάνουμε το πουρέ γλυκοπατάτας. Όπως έχω πει, αφού βράσει η γλυκοπατάτα μέσα στο κατσαρόλα μας που έχουμε βάλει γάλα καρύδας και τα αρωματικά, τον ginger και το φρέσκο κρεμμυδάκι, θα βάλω τη γλυκοπατάτα μέσα στο μικρό μιξεράκι μας. Δεν βάζω πολύ ζώμο μέσα. Θα το δω εγώ πόσο χρειάζεται, καθώς θα χτυπήσω την γλυκοπατάτα. Δεν θέλω να γίνει σούπα, αλλά χρειάζομαι να είναι και η γεύση της γλυκοπατάτας. Να βάλουμε μέσα αλάτι, πιπέρι και να τα χτυπήσουμε. Η γλυκοπατάτα μας είναι έτοιμη. Να ρίξουμε λίγο την υφή που πρέπει να έχει μια γλυκοπατάτα. Και είναι εξαιρετική με αυτά τα αρώματα που έχουμε βάλει. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πουρέ που φτιάχνω. Εξαιρετικότατη. Και τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε λίγο από το πουρέ μέσα στο πιάτο μας. Αν δείτε, βάζω ακριβώς το πουρέ που χρειάζεται να μπει στην γλυκοπατάτα μέσα στο πιάτο μας. Και τώρα θα τραβήξω μια γραμμή έτσι με το κουτάλι για να μου δώσει αυτόν το ωραίο το σχήμα. Εξαιρετικό. Θα βάλουμε σε ένα μικρό μπολάκι λίγη από τη σάτσα του σολομού. Έτσι σαν συνοδευτικό. Θα βάλουμε εδώ κοντά, καθαρίζουμε λίγο τον μπολ. Και τώρα, τι θα κάνουμε. Να βάλουμε λίγο το σολομό πίσω στη σάτσα, αφού την έχουμε δέσει, έτσι ώστε να πάρει τη γεύση από τη σάτσα με τη δεμένη που έχουμε φτιάξει. Θα ανάψουμε λίγο το τηγάνι. Να βάλουμε λίγο
λεπτό στο λωμό. Έτσι να τραβήξει η γεύση. Και τώρα αφήσουμε λίγο το σολομό να ψηθεί μαζί του. Να δούμε λίγο τα ποτηράκια μας πώς έχουν γίνει τώρα που έχει σφίξει. Εξαιρετικά. Γελάω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αφήσουμε λίγο το σολομό εκεί να σφίξει μαζί με τη σατσούλα. Να κόψουμε λίγες φράουλες φρέσκες, ολόφρεσκες αυτές οι φράουλες. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βρήκαμε πολύ καλής ποιότητας φράουλες. Όταν βρέχει είναι η εποχή τους και μου αρέσουν πάρα πολύ οι φράουλες, ειδικά με τη σοκολάτα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά σε αυτά τα ποτηράκια που φτιάχνω, γιατί δείχνει και μια πολύ ωραία εμφάνιση στο ποτήρι μας και αρέσει σε όλους. Τα όμορφα γλυκά κάνουν και περισσότερο, τραβάνε και περισσότερο το μάτι. Και τώρα, λίγα φουντούκια από πάνω. Και πολύ λίγο θρηματισμένο μπισκότο. Τυχερίως είναι εδώ. Θα δοκιμάσουν αυτόν τον γλυκό. Αλλά και εσείς δεν πιστεύω να έφτιαξα κάτι δύσκολο σε γλυκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε λίγο πώς το έχουμε φτιάξει και να συνεχίσουμε με σολομό. Γύσιμη ποσότητα φρέσκας κρέμας με σοκολάτα. Τη σοκολάτα την έκαναμε σε μπεν-μαρί. Αν δεν έχουμε μπεν-μαρί, τη βάζουμε μέσα σε microwave. Ένα λεπτό, την ανακατεύουμε και ξανά ένα λεπτό και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Χτυπάμε τη σαντιγή μέσα στο μίξερ μέχρι να γίνει δεμένη, να σφίξει πάρα πολύ καλά. Και ενώνουμε, βάζουμε τη λιωμένη σοκολάτα μέσα στη φρέσκα κρέμα, λίγη-λίγη, μέχρι να μπει όλη η σοκολάτα μέσα. Το βάζουμε λίγο μέσα στο ψυγείο για να σφίξει το μείγμα μας αυτό. Το βάζουμε σε ένα σακουλάκι. Αν δεν έχετε σακουλάκι, και με το κουτάλι γίνεται αυτή η διαδικασία. Συνοδεύεται αυτή η σοκολάτα με θρηματισμένο μπισκότο. Εγώ επέλεξα digestive και το έβαλα στο μιξεράκι μου και έχει γίνει θρηματισμένο. Αν θέλετε να βάλετε άλλο μπισκότο τύπου ωραίο και αυτά που υπάρχουν στην αγορά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έχουμε βάλει και καβουρδισμένα φουντούκια. Τα φουντούκια τα βάζουμε μέσα στο φούρνο για 5 λεπτά σε προθερμασμένο. Τα φεύγουμε από το φούρνο μετά, τα βάζουμε σε ένα μικρό δοχείο, τα ανακατεύουμε για να φύγει η φλούδα, γιατί δεν είναι ωραία η φλούδα, και τα χτυπάμε και αυτά χοντροαλεσμένα μέσα στο μίξερ. Έχουμε γαρνίρει το ποτηράκι μας με λίγες φρέσκες φράουλες και από πάνω βάλαμε και λίγα φουντούκια μαζί με θρηματισμένο μπισκότο. Πολύ ωραίο, πολύ γευστό μους, δεν χρειάζεται τίποτε, ειλικρινά πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και να δούμε και λίγο το σολομό μας, πώς έχει γίνει τώρα που έχει δέσει με τη σάτσα. Εξαιρετικός. Κοιτάξτε τι ωραία σάτσα έχουμε φτιάξει. Τώρα. Θα βάλουμε το σολομό μας εδώ. Και με ένα μικρό κουταλάκι. Θα βάλουμε λίγα λαχανικά, θα βάλουμε από πάνω, έτσι ώστε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό από τις άλλες συνταγές. Και είναι και μια συνταγή που είμαι σίγουρος ότι ήθελα να επιλέξω και μια συνταγή πολύ διαφορετική από αυτές που φτιάχνουμε σωτέ, στο φούρνο. Το ποσέ είναι πολύ διαφορετικό. Να βάλουμε και το σολομό μπροστά, να πούμε πως τον έχουμε φτιάξει αυτόν τον σολομό. Έχουμε βάλει γάλα, φρέσκα κρέμα σε έναν κατσαρολάκι με λίγο ζωμό. Έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια το καρότο, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το πιπέρι. Το έχουμε βάλει σαφρά και έχουμε βάλει αλάτι και πιπέρι. Και ξύσμα λεμόνι. Και βάλαμε μέσα στο σολομό και έχει ψηθεί μέσα τύπου ποσέ. Και όταν ψήνεται τύπου ποσέ ο σολομός, μας δίνει πολύ ωραίο άρωμα, γιατί το γάλα, το σάφρα, η κρέμα και όλα αυτά έχουν δέσει μαζί με το μείγμα και έχουν κάνει απόλυτη τη γεύση. Και όλα αυτά τα έχουμε αφαιρέσει το σολομόν από το κατσαρολάκι, αφού έχει ψηθεί, και έχουμε βάλει μέσα
κόφλαουερ το αραβοσιτάλευρο με το νερό και δέσαμε τη σάτσα. Και έχει γίνει εξαιρετικό. Για τη γλυκοπατάτα, γάλα αγκαρίδας, κομμάτια γλυκοπατάτας μέσα, τζίντζερ, φρέσκο κρεμμυδάκι. Βράσαμε τη γλυκοπατάτα, το έχω βάλει και λίγη καπνιστή πάπρικα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και το έχουμε βράσει και μετά το έχω βάλει στο μίξερ όπου έχει γίνει πουρές. Βάλαμε στη βάση τη γλυκοπατάτα που του πάει απόλυτα μαζί με το σολομό και από πάνω το σολομό που είναι συνοδευμένο με τη σάτσα. Σήμερα έχουμε επιλέξει δύο εξαιρετικές συνταγές. Φτιάξετε τις. Είναι συνταγές που δεν έχουν να χάσουν κάτι από άλλες συνταγές. Εύκολες, πολύ ωραίες και πρωτότυπες πιστεύω. Θέλω να τις κάνετε. Θέλω να μου στείλετε τα σχόλιά σας στο savas_chef, όπου να μου πείτε την άποψή σας ή να μου προτείνετε κάποια συνταγή που θέλετε να μάθετε. Θα δείτε τις συνταγές μου στο Food News CY στη ιστοσελίδα μου ή στο Facebook. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.